πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που δεν υπάρχει αρχή, δηλαδή δεν υπάρχει συνορχή μεταξύ των αντικειμένων που πραγματεύεται. Τι πραγματεύεται? Πραγματεύεται την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, τροποποιεί διατάξεις για την εκλογική νομοθεσία, συμπληρώνει διατάξεις του νόμου περί ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων, για τους ΦΟΔΣΑ, τροποποιήσεις νόμων για την δομημένη συνέντευξη στο δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ και ρυθμίσεις στους ΟΤΑ, όπως αυτή που αφορά την απαγόρευση των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης να καταθέτουν θέματα ημερήσιας διάταξης στα δημοτικά συμβούλια. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό. Πρόκειται για μια εμβληματικού τύπου αντιδημοκρατική και αυταρχική διάταξη, ενώ το άρθρο 44, την οποία πρέπει η κυβέρνηση να την αποσύρει. Ο Υπουργός πρέπει να την αποσύρει τώρα, να μην μπει καν στη διαδικασία της συζήτησης. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να επιβάλλει άκρα του τάφου σιωπή στα δημοτικά συμβούλια. Δεν έχει καμία, μα καμία απολύτως δικαιολογία. Ήδη πολλά δημοτικά συμβούλια με αποφάσεις τους έχουν καταδικάσει την πρόθεση της κυβέρνησης. Δηλαδή τι κάνει τώρα? Καταργεί το δικαίωμα. Το δικαίωμα στις παρατάξεις, στις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις, να θέτουν θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Πόσο μάλλον τη δυνατότητα που δίνονταν σε μαζικούς φορείς, σε πολιτιστικούς συλλόγους, σε εργατικά σωματεία, σε επιστημονικούς φορείς, να θέτουν επίγοντα ζητήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και απόφαση. Και επικεντρώνεται στα Δημοτικά Συμβούλια και όχι στα αντίστοιχα περιφερειακά. Και αυτό γιατί τα τοπικά όργανα καταφεύγουν στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων φορείς και επιτροπές κατοίκων και συνήθως οι διεκδικήσεις τους γίνονται αφορμή και αφετηρία να μπει από τις παρατάξεις και θέμα εκτός ημερησίας. Ναι, μεν φημώνουν τις παρατάξεις, τις μειοψηφίες που δεν έχουν και κάποιον άλλον τρόπο, άλλο δρόμο για να θέσουν θέματα προς συζήτηση, αλλά αυτό που κύρια επιδιώκουν είναι να αποστηρώσουν τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων από τις διεκδικήσεις και την αντίδραση του λαϊκού παράγοντα. Οι ρυθμίσεις που ενισχύουν τον αυταρχισμό, όπως αυτή συμπεριλαμβάνεται στο παρόν σχέδιο νόμου, πάνε πακέτο με το αντιδραστικό περιεχόμενο και τη λειτουργία για να υπηρετούνται οι ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και από αυτή την άποψη η διάταξη δεν μας εκπλήσει, δεν είναι κεραυνός εν εθρία, είναι βέβαια αυταρχική, είναι αντιδημοκρατική και γι' αυτό πρέπει να αποσυρθεί. Δηλαδή θέλει η κυβέρνηση, οι τοπικές αρχές να υλοποιούν αποφάσεις των κυβερνήσεων, της κεντρικής εξουσίας και να μην συζητούνται στα δημοτικά συμβούλια μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα και τα διέξοδα που προκαλεί η εκάστοτε κυβερνητική πολιτική. Αποσύρεται λοιπόν τώρα αυτή τη διάταξη. Σε σχέση με το δεύτερο μέρος για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Αυτή η περιβόητη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών προβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις βέβαια ως δυνατότητα δήθεν των πολιτών να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία ή άλλα μέτρα σε τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Η πρακτική εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας πολιτών επιβεβαιώνει πλήρως την κριτική που έγκαιρα και τεκμηριωμένα έχει κάνει το ΚΚΕ, ότι δηλαδή πρόκειται για πυροτέχνημα εξοραϊσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χειραγώγηση συνειδήσεων, όταν όλοι, αναφέρομαι σε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, κίνημα ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ, Μέρα 25 και διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να την εμφανίζουν ως μορφή δήθεν συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ ακόμα κι αν συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο υπογραφές, δεν υποχρεώνει την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να παρουσιάσει πρόταση, ούτε και μπορεί να προσδιορίζει το περιεχόμενό της,
Άρα λοιπόν σε τι αποσκοπεί? Αποσκοπεί να δείξει ότι δήθεν οι λαοί έχουν λόγο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στην πραγματικότητα συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Άλλωστε, για να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία πολιτών απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή, ενώ για το αν θεωρηθεί παραδεκτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στρατηγική και το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, θα μπορούσε ποτέ να επιτρέψει η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, την κατάργηση του εργοδοτικού lockdown? Ερώτημα, απλό. Τις καταγγελίες λοιπόν του Κουκουέ ότι η πρωτοβουλία πολιτών θα χρησιμεύσει και σαν όχημα για να παρουσιάζονται αντιλαϊκές επιδιώξεις ως δήθεν λαϊκό αίτημα, ήρθε να επιβεβαιώσει, σας φέρω το παράδειγμα της αεροπορικής εταιρείας της Ryanair, γνωστή για την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων της, που ξεκίνησε τη δική της πρωτοβουλία πολιτών με τη σύνθημα «Διατηρήστε τους ευρωπαϊκούς ανοιχτούς ουρανούς», καλώντας θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορέψουν το δικαίωμα της απεργίας στους εργαζόμενους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Σε σχέση τώρα με το τρίτο μέρος που αφορά διατάξεις για την εκλογική διαδικασία. Καταρχήν το ΚΚΕ το έχει πει πάρα πολλές φορές και το έχει αποδείξει ότι αντιμετωπίζει το θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού χωρίς τακτικισμούς, με κύριο γνώρισμα τη διευκόλυνση των Ελλήνων να εργάζονται, που εργάζονται ή δουλεύουν στο εξωτερικό, που έχουν δεσμούς με τη χώρα και πιθανόν και ελπίδα επιστροφή σε αυτήν, να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο διαμονής τους, θεωρώντας τον κόσμο αυτόν αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού λαού που αναγκάστηκε να φύγει στο εξωτερικό. Αυτό είναι και το κριτήριο με βάση το οποίο το ΚΚΕ είχε ψηφίσει θετικά το νόμο 46-48 του 2019. Στο παρόν σχέδιο νόμου υπάρχουν διατάξεις που τροποποιούν αυτό τον νόμο και την εκλογική νομοθεσία με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 2012. Κάποιες από αυτές τις βλέπουμε θετικά. Κάποιες άλλες όμως, για κάποιες άλλες έχουμε ενστάσεις που είτε ψηφίζουμε παρόν είτε τις καταψηφίζουμε. Γενικά υπάρχει μία τάση να δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Για παράδειγμα, στη ρύθμιση του άρθρου 13 εισάγεται μία απαράδεκτη ρύθμιση που επίσης πρέπει να αποσυρθεί. Με την ισχύουσα λοιπόν ρύθμιση οριζόταν ότι ο εφοδιασμός των ελληνικών διπλωματικών αρχών με τον αναγκαίο αριθμό εντύπων ψηφοδελτίων γίνεται με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και ότι τα κόμματα οφείλουν να παραδώσουν στο Υπουργείο Εσωτερικών επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων τουλάχιστον 10 μέρες πριν από την ημερομηνία ψηφοφορίας. Με τη ρύθμιση που εισάγει η κυβέρνηση πλέον τον εφοδιασμό των ελληνικών διπλωματικών αρχών με τον αναγκαίο αριθμό εντύπων ψηφοδελτίων επομίζονται τα πολιτικά κόμματα και μάλιστα με δικές τους δαπάνες που συμμετέχουν στις εκλογές, ο οποίος μάλιστα εφοδιασμός πρέπει να γίνει τουλάχιστον 10 μέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας στην Ελλάδα. Και το ερώτημα είναι, διαθέτουν όλα τα κόμματα τους ίδιους μηχανισμούς για να εφοδιάσουν ψηφοδέλτια και να καλύψουν την τροφοδοσία με δικές τους δαπάνες και ούτω καθεξής? Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μια ρύθμιση που δημιουργεί τεράστια ανισότητα ανάμεσα στα κόμματα. Μικρότερα ειδικά κόμματα είναι αδύνατο να ανταπεξέλθουν σε αυτό το καθήκον και πρακτικά και οικονομικά. Ορισμένα αδυνατούν να έχουν ψηφοδέλτια σε αρκετές περιφέρειες του εξωτερικού. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για μια πολύ σημαντική οικονομική δαπάνη, δυσβάσταχτη, ιδίως για τα κόμματα που δεν λαμβάνουν την κρατική χρηματοδότηση. Το λιγότερο που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν τα έξοδα μεταφοράς των ψηφοδελτίων από την Ελλάδα στις ελληνικές διπλωματικές αρχές του εξωτερικού να καλύπτονται από το ίδιο το ελληνικό κράτος, από το Υπουργείο Εσωτερικών δηλαδή. Ανυπέρβλητα εμπόδια για τα κόμματα σε σχέση με την έγκαιρη εκτύπωση και αποστολή των ψηφοδελτίων.
δημιουργεί επιπλέον και η προθεσμία εφοδιασμού των ελληνικών διπλωματικών αρχών με έντυπα ψηφοδέλτια με τη φροντίδα των κομμάτων. Και από αυτή την άποψη εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτή την διάταξη. Στο τέταρτο μέρος που αφορά την τροποποίηση της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών. Σε σχέση με το άρθρο 22 για το ύψος και τους δικαιούχους της κρατικής χρηματοδότησης, διευκρινίζει ποια έσοδα και ποιες δαπάνες και για ποια δραστηριότητα χρηματικά ποσά διακινούνται μέσω των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών που υποχρεούνται να διαθέτουν τα πολιτικά κόμματα και οι υποψήφοι και εκλεγμένοι βουλευτές. Προσδιορίζει ότι διακινούνται μέσω αυτών των λογαριασμών τα ποσά που σχετίζονται με τη λειτουργία των κομμάτων, με την δραστηριότητα ως υποψηφίων ή ως εκλεγμένων βουλευτών κατά την περίοδο ελέγχου της προεκλογικής για τους υποψηφίους και διάρκειας θητείας για τους εκλεγμένους βουλευτές. Μας προκαλεί όμως προβληματισμό η αναφορά στη λειτουργία των κομμάτων, στον προσδιορισμό που αφορά τον προσδιορισμό των εσόδων και εξόδων που διακινούνται μέσω των υποχρεωτικών τραπεζικών λογαριασμών. Είναι μία διάταξη που στην ουσία παραπέμπει σε έλεγχο στα εσωτερικά των κομμάτων. Στο άρθρο 23, που αφορά τη διακίνηση εσόδων και δαπανών πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, είναι ανισοβαρές. Όπως είναι γνωστό, όλα τα κόμματα υποχρεούνται να διακινούν έσοδα και έξοδα μέσω ενός έως τριών τραπεζικών λογαριασμών. Προβλέπεται μόνο για τα κόμματα που λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση να μπορούν για την κάλυψη δαπανών τους να κάνουν πληρωμές προς τρίτους χωρίς χρήση αυτών των λογαριασμών για πληρωμές που δεν υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 20.000 ευρώ ετησίως. Με τη ρύθμιση όμως που προωθείται, αυτό το όριο των 20.000 ευρώ διευρύνεται στο ποσό των 40.000 ευρώ προς διευκόλυνση των κομμάτων που λαμβάνουν την κρατική χρηματοδότηση. Αυτό το όριο που από 20 γίνεται 40.000 ευρώ και αφορά τις πληρωμές που μπορεί να κάνουν τα κόμματα εκτός τραπεζικών λογαριασμών, θέτει σε διαφορετική θέση τα κόμματα. Για κόμματα με λίγα έσοδα και έξοδα, αυτό το όριο μπορεί να καλύπτει μεγάλο μέρος των εξόδων τους. Αντίθετα, για κόμματα με σημαντικά έσοδα και έξοδα, αυτό το όριο είναι μηδαμινό. Θα μπορούσε το όριο αυτό να προσδιορίζεται ως ποσοστό, για παράδειγμα, στο 5% επί των εσόδων και αντίστοιχα εξόδων των κομμάτων. Στο άρθρο 25, που αφορά τους τρόπους και τον προσδιορισμό της ιδιωτικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων. Με το άρθρο αυτό χαρακτηρίζεται ως μέσο ιδιωτικής χρηματοδότησης το έσοδο από την έκδοση κουπονιών από τα κόμματα. Να θυμίσουμε ότι το κόμμα μας δεν έχει δεχθεί και δεν εφαρμόζει αυτή την ονομαστικοποίηση των εσόδων από ιδιωτική χρηματοδότηση και μάλιστα μέσω κουπονιών, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν μικρή αξία. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν δεχόμαστε το φακέλωμα ανθρώπων. Ούτε και ποτέ θα αφήσουμε εκτεθειμένους αυτούς τους ανθρώπους και στην εργοδοτική και στην κρατική τρομοκρατία και αυθαιρεσία. Το ΚΚΕ είναι γνωστό ότι ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές. Με συνέπεια, με διαφάνεια, δημοσιεύει ισολογισμούς και όλα τα ποσά που αφορούν είτε κρατική χρηματοδότηση, είτε συνδρομές μελών, είτε οικονομικές εξορμήσεις, αποζημιώσεις βουλευτών, ευρωβουλευτών, οι οποίες κατατίθενται εξ ολοκλήρου στο κομματικό ταμείο. Ο λαός άλλωστε τις γνωρίζει αυτές τις πηγές, αλλά στοιχεία μελών και φίλων του ΚΚΕ δεν πρόκειται ποτέ να δώσουμε. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, επιφυλασσόμαστε και επί των άρθρων. Σε σχέση με τους ΦΟΔΣΑ, στο πέμπτο μέρος του νομοσχεδίου, αποτελούν μια επανάληψη διατάξεων αντίστοιχων άρθρων του νόμου 4555 του 18 του ΣΥΡΙΖΑ, με κάποιες δευτερεύουσες νομοτεχνικές αναπροσαρμογές και επικαιροποιήσεις. Απλά να πω ότι από το 2007 μέχρι σήμερα έχουν μεσολαβήσει 7 ή 8, αν θυμάμαι καλά, σοβαρές παρεμβάσεις με διατάξεις νόμων για να προσαρμόζουν κάθε φορά τη δομή και τη λειτουργία των φορέων αυτών στις δικές τους ειδικότερες πολιτικές για τη διαχείριση των αποβλήτων, πάντα για λογαριασμό
των επενδυτών στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων. Πρόκειται δηλαδή για πολιτικές που υπακούν στις κεντρικές ευρωενωσιακές κατευθύνσεις με πυρήνα την ανάδειξη των αποβλήτων ως πόρου ικανού να εξασφαλίσει μέσω της διαχείρισής του το επιθυμητό ποσοστό κέρδους για τα κεφάλαια που λιμνάζουν αναξιοποίητα, αλλά και να αποτελέσει στη συνέχεια πρώτη ύλη για την επικερδέστερη δραστηριότητα άλλων κλάδων της καπιταλιστικής οικονομίας. Από αυτές λοιπόν τις διατάξεις του πέμπτου μέρους επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η θέση του ΚΚΕ ότι στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, ακόμα και σε ειδικές πλευρές του όπως είναι η συγκρότηση και λειτουργία των φορέων διαχείρισης αποβλήτων, αυτές οι αντιλαϊκές πολιτικές και οι δικές σας, τις Νέες Δημοκρατίες δηλαδή και του ΣΥΡΙΖΑ, μοιάζουν σαν την ίδια όψη του ίδιου νομίσματος. Και φυσικά πώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, αφού με την ίδια θρησκευτική ευλάβεια και πίστη υπερασπίζεστε και ενσωματώνετε στην εθνική νομοθεσία τις σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό των μονοπωλιακών ομίλων. Ευχαριστώ.